Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το χιούμορ δυστυχώς λείπει από την πολιτική τα τελευταία χρόνια και όμως είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που αλλάζει τα πράγματα πολλές φορές και τα κάνει πιο απλά. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εποχή που ένας φίλος Χανιώτης μου έλεγε ότι το μορφότερο σημείο του Ηρακλείου είναι η Χανιόπορτα. Ένας άλλος δήμαρχος Χανίων, ο φίλος μου Τζανακάκης, έλεγε παλιά σε μια τηλεοπτική εκπομπή: «Σας μιλώ από την ομορφότερη πόλη της Κρήτης». Όταν ο Γιάννης ο Κουράκης έκανε τις αναπλάσεις στο Ηράκλειο με τα Ολυμπιακά και τα υπόλοιπα, τον άκουσα μια μέρα να λέει στην Αθήνα σε κάποιον: «Σου μιλώ από το Ηράκλειο την ομορφότερη πόλη της Κρήτης». Ο Γιώργος ο Μαρινάκης, ο δήμαρχος του Ρεθύμνου, πριν από λίγο καιρό εδώ στο στούντιο, μου λέει: «Το Ρέθυμνο η ομορφότερη πόλη της Κρήτης». Τι να κάνω κι εγώ, λέω, να καλέσω σήμερα, λέω, ένα από την άλλη πλευρά, από την Ανατολική, τον Αντώνη το Ζερβό, τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, να το ρωτήσω: «Δήμαρχε, μιλάνε όλοι χωρίς τον ξενοδόχο?» Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Εξάλλου, είπαμε, εξανατολών το φως. Ο Άγιος Νικόλαος, η ανατολικότερη πρωτεύουσα της Κρήτης. Η λίμνη μας, το εξαιρετικά. Που είναι και πίσω στο Σαφόντο. Είναι δυνατόν να πει κανείς ότι η πόλη του δεν είναι η ομορφότερη? Δεν είναι δυνατόν. Να, λοιπόν. Το καταλαβαίνετε λοιπόν και εγώ πράγματι θα πω. Ο Άγιος Νικόλαος, το διαμάντι της Κρήτης. Δήμαρχε, πόσα χρόνια τώρα είσαι στη θέση αυτή? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνω. Ναι. Πέντε και τέσσερα, εννιά. Ναι, ακριβώς έτσι. Η πρώτη ήμουν πρώτος καποδιστριακός δήμαρχος στο Νικολάου, 99-2002. Και τώρα από το 2014 μέχρι τέλος Αυγούστου, φιλοδοξώντας ότι θα συνεχίσω και την επόμενη περίοδο. Και έχεις και το κουράγιο, 26 του Μάη, να ζητήσεις πάλι την ψήφο των δημοτών σου. Θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το έργο το οποίο έχουμε βάλει μπροστά, το οποίο ξεκίνησε να φαίνεται από φέτος. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι συμπολίτες, ότι η προσπάθεια που έγινε για την μεγάλη εξωστρέφεια του Δήμου και την επίτευξη πολύ μεγάλων στόχων από τον Δήμο, ούτως ώστε να βγούμε από το στενό καβούκι μας, έχει πάρει το δρόμο τους και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε σήμερα ότι ναι, συνεχίζουμε μαζί για να ολοκληρώσουμε αυτά που κάνουμε. Δήμαρχε, τώρα τελευταία είναι της μόδας, να το πω και έτσι, να απαρνιούνται κάποιοι την κομματική τους ταυτότητα, την παλιά. Και όλοι κατεβαίνουν ανεξάρτητοι. Εσύ ποτέ δεν έκρυψες από ποιο χώρο που έρχεσαι. Έτσι, αυτό είναι. Απλώς έχω την εντύπωση ότι φρονίμως ποιόν, είπες ότι εγώ είμαι εδώ, ξέρετε από πού είμαι. Δεν θέλω κομματικές ταμπέλες. Το έκανες έτσι πραγματικά? Έτσι ακριβώς όπως το έκανα και την προηγούμενη φορά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι σαφές ότι με τα λάθη που έγιναν ή τα καλά που έγιναν από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχομαι, δεν αφήνω ούτε μέρα να πάει χαμένη. Θεωρώ ότι έκανα τουλάχιστον εγώ μέσα σε αυτόν τον χώρο αυτά που έπρεπε να γίνουν. Όμως, επειδή διαφώνησα με μια σειρά πολιτικές πρακτικές, κυβερνητικές πρακτικές, αποστασιοποιήθηκα ήδη από το 2000 και έτσι το 2014. Θεωρώντας ότι είχα να προσφέρω στον τόπο μου πράγματα, είπα: «Εδώ είμαι». Είχαμε μια παρέα από όλο το πολιτικό φάσμα και από τον ΠΑΣΟΚ τότε, Κινάλ σήμερα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που συμβαίνει και σήμερα. Ο στόχος είναι να έχουμε μια καλή ομάδα για το καλό του τόπου, αφήνοντας στην άκρη τις ταμπέλες. Δεν υπάρχουν ταμπέλες. Στο ψηφοδέλτιο έχεις ανθρώπους από όλους τους κομματικούς χώρους, όπως έχω και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολιτικό στίγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, έστω και αν έχουμε διαφορετική άποψη, να έχουμε τη διάθεση να συνθέσουμε τις αντιθέσεις μας και να πετύχουμε το καλό για τον τόπο μας. Και όταν λέμε Άγιο Νικόλαο, βέβαια εννοούμε όλο το Μεραμπέλο. Από το Σύση μέχρι το Καλό Χωριό, Νεάπολη, Λούντα, Κριτσά. Όλοι αυτοί είμαστε μαζί. Έχουμε μια τεράστια ενδόχωρα, η οποία πια αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο για την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από την παραλία, τώρα έχουμε και ενδόχωρα. Αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από την τουριστική πολιτική που υλοποιήσαμε, τα καινούργια έντυπα που βγάλαμε, τα site που φτιάξαμε, τα βραβευμένα βίντεο, τα προωθητικά της περιοχής μας. Ο Θοδωρής ο Παπαδουλάκης έχει κάνει έχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπήκαμε σε μια τελείως διαφορετική λογική από τη μικρότητα της διαχείρισης της μικρότητάς μας. Ανοίξαμε τα φτερά μας και νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολύ μεγάλα ζητήματα. Δήμαρχε, έχεις όμως και ένα πλεονέκτημα εσύ, γιατί έχεις είσαι η πιο τουριστική πόλη της Κρήτης και θα πρέπει να έχεις και αρκετά έσοδα από τις διαμονές των τουριστών. Αυτή τη στιγμή η πιο τουριστική πόλη της Κρήτης είναι η Χερσόνησος, η οποία έχει πολύ περισσότερες κλίνες από ό,τι έχει ο Νικόλαος. Όμως, ο Άγιος Νικόλαος είναι η VIP περιοχή της Κρήτης. Καθαρά έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα VIP κλινών. Τα χρήματα τα οποία έχουμε από αυτό το κομμάτι δυστυχώς δεν είναι αυτά που έπρεπε να είναι, μια και αν θέλετε το 2010. Το ποσοστό των τελών παρεπιδημούντων από 2% έγινε 0,25%.
Σκεφτείτε ότι όταν το 2002 έφευγα από το Δήμο, είχαμε με τον μισό Δήμο, άρα με τη μισή δυναμικότητα ξενοδοχείων, έσοδα από τέλη παρεπιδημούνων περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα που επέστρεψα, είχαμε λιγότερα από 1 εκατομμύριο. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε 4. Μάλιστα στις συναντήσεις που κάναμε και προεκλογικά στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και στη συνέχεια. Λέμε στους κυβερνώντες, πάρτε μας τη σάτα που μας δίνετε, σε εμάς τους τουριστικούς δήμους, και αφήστε μας, ξαναφέρτε μας το τέλος παρεπιδημούντων εκεί, το οποίο δεν είναι και πόρος από κρατικούς πόρους. Είναι ιδιωτικά κεφάλαια. Δυστυχώς δεν έγινε. Επευλήθη τώρα το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο πάει όμως στο κράτος. Δεν έρχεται σε εμάς. Ήθελα να ρωτήσω, Δήμαρχε, το εξής, ότι πριν από μερικά χρόνια είχατε ένα τεράστιο πρόβλημα με εκείνους τους μπατιοτουρίστες που λέγαμε, τους φθινοτουρίστες. Ναι, ναι. Καταφέρατε όμως και το εξαλείψατε και μεταφέρθηκε προς Μάλη Χερσόνησο. Γιώργο, αυτή η απόφαση, ναι, χαίρομαι, γιατί ήμουν από αυτούς που την πήραμε τη δεκαετία του 80. Η τότε δημοτική αρχή αποφάσισε να διώξει το 1830, το κλαμπ το οποίο πήγε στη συνέχεια δίπλα στα Μάλια. Είπαμε ότι ποιοτικός τουρισμός. Και αυτό κρατιέται μέχρι σήμερα. Η Ελούντα είναι το πρώτο brand name σε αυτήν την ποιοτική, αν σε όλη τη χώρα. Έτσι, όχι μόνο στην και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πλέον έχουν ανοίξει κι άλλοι τόποι, και άρα και εμείς θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε το προϊόν που είχαμε, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει καλό. Και γι' αυτό, αν θέλετε, κοντά σε αυτό που μέχρι τώρα συνήθως είχαμε, δηλαδή ήλιο, θάλασσα και αέρα, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το κομμάτι του πολιτισμού, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, με αιχμή την ανάδειξη της Πίνα Λόγκας σε μνημείο, ναι, που θα μπει στον κατάλογο, συνέχεια, ας το πούμε έτσι, της UNESCO. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και το άλλο θέμα, ότι έχετε, πραγματικά έχετε τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής, έχετε εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο στον Αγιο Νικόλαο. Ναι, ο τουρισμός έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Πάντα έτσι είναι. Σωστά, δεν είναι. Ναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή θεωρείται κορεσμένη η περιοχή ο Άγιος Νικόλαος τουριστικά? Θεωρώ ότι έχει ακόμα μικρά περιθώρια. Εξάλλου έχουν δοθεί κάποιες άδειες για να συνεχίσουν κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το σημερινό, έχουμε ανάγκη ακόμα από κάποιες υποδομές. Ναι. Δρόμους, αν θέλετε, ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την περιφέρεια και που έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις. Ας το πούμε, χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει ο δρόμος από Πλάκα προς Φουρνή προς και την λοιπά, έτσι ακριβώς, ώστε να υπάρξει ένα πλήρες loop και όχι να είναι υποχρεωτικά η χρήση του δρόμου Ελούντα, Άγιος Νικόλαος και πίσω. Και είναι και ωραία διαδρομή. Έτσι, είναι εξαιρετική διαδρομή. Έχουν γίνει ήδη πρώτες συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναρωτάκη, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία μελέτης. Δεν είναι έργο το οποίο τελειώσει αύριο το πρωί, αλλά πρέπει να πάρει το δρόμο του, ούτως ώστε να μπορούμε. Όπως επίσης θέματα ίδρυψη, αποχέτευση. Ξεκινάμε διαδικασίες για φαλατώσεις στην περιοχή της Πλάκας κλπ. Έχουν μπει όλα σε μια σειρά. Δήμαρχε, γιατί δεν πέτυχε το πείραμα του χειμερινού τουρισμού στον Αγιο Νικόλαο? Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά το πείραμα του χειμερινού τουρισμού στην Κρήτη έχει ζητήματα, διότι κυρίως έχει να κάνει με το τους tour operator, αν φέρουν ή όχι αεροπλάνα κάτω. Τα ξενοδοχεία στον Άγιο Νικόλαο θα μείνουν ανοιχτά εάν υπάρχουν χειμερινές πτήσεις και φέρουν κόσμο στην Κρήτη. Και αν θα παραμείνουν όμως και τα μαγαζιά ανοιχτά στον Άγιο Νικόλαο για να υποδεχτούν? Το ένα είναι αλήθεια. Ακριβώς. Δηλαδή, εάν τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά θα μείνουν ανοιχτά. Αλλιώς τα μαγαζιά να κάνουν τι? Υπάρχουν ζητήματα σε αυτή την κατάσταση. Αν λοιπόν οι tour operator αποφασίσουν ότι ο τουρισμός στην Κρήτη μπορεί να σταθεί και το χειμώνα, όπως μπορεί πράγματι λόγω καιρικών συνθήκων, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν κατέβουν αεροπλάνα και το χειμώνα, αφού σταματάνε τα τσάρτερ τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα για όλα τα ξενοδοχεία. Αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια και όπου έρχονται και κάποιοι τουρίστες στον Άγιο Νικόλαο, πηγαίνουν στα Χανιά από το πακέτο αυτό το οποίο εξελίσσεται. Ο αριθμός τους είναι πάρα πολύ μικρός και θεωρώ ότι οι tour operator που τους φέρουν δεν τους συμφέρουν να ανοίξουν ξενοδοχεία. Μάλιστα. Είναι τέτοιου είδους ζητήματα, δεν είναι η μάζα, ας το πούμε, τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί να συντηρήσει Άγιο Νικόλαο, Χερσόνησο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά στο τουριστικό πρόγραμμα. Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική. Καλώς. Αλλά πρέπει και συνολικά να δούμε ζητήματα, γιατί ο τουρίστας, ο χειμερινός, είναι διαφορετικός από τον καλοκαιρινό. Ναι. Και εκτός αυτού. Ήλιος και θάλασσα. Εκτός αυτού, τα ξενοδοχεία μας. Είναι όλα καλοκαιρινά όλα. Α, μπράβο. Το ξέρω. Που σημαίνει ότι έχουν. Βάζουν νερό, βάζουν κρύο. Οι κοινόχρηστοι χώροι τους. Αυτό είναι το κύριο. Είναι μικρότεροι, διότι με βάση τις προδιαγραφές του ΕΟΤ, σε αυτές τα εποχιακώς λειτουργούντα, το 50% των χώρων μπορεί να είναι οι εξωτερικοί χώροι των ξενοδοχείων. Είχα μια Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όλοι μαζί, πώς θα τα λύσουμε. Όλοι μαζί.
Ο Δήμος πρέπει να παίξει το δικό του ρόλο. Πρέπει να παίξει το ρόλο του καταλήτη. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει ή που θα δείξει στον κάθε ξενοδόχο τι θα κάνει. Είναι σίγουρο και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και φαντάζομαι ότι αποδίδει να βάλουμε τον Άγιο Νικόλαο στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Αυτή τη στιγμή με τις υποδομές οι οποίες έχει θρησκευτικού. Και έχουμε μπει ήδη. Απίστευτα μοναστήρια και πέτρες. Βέβαια. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι το Μεραμπέλο, το Πάνω Μεραμπέλο, ονομάζεται το Άγιον Όρος της Κρήτης. Από τα πολλά μοναστήρια κτλ. Και λέω για τον αθλητικό τουρισμό, διότι θα έχουμε 4 γήπεδα πλαστικά, 2 γήπεδα φυσικό χόρτο, έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχουν υποδομές. Θέλουμε ακόμα κάποιες συμπληρώσεις. Νομίζω λοιπόν και επειδή αυτό το είχαμε προσπαθήσει στο παρελθόν. Εάν οι ξενοδόχοι δεχτούν να κρατήσουν κάποια ξενοδοχεία ανοιχτά, έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ καλά να πετύχουμε και σε αυτόν τον τομέα πάρα πολύ δυνατά. Είναι όλα σε εξέλιξη και νομίζω ότι είμαστε σε καλό αυτό δρόμο. Αυτό είναι συμφέρον για όλους. Γιατί σαφέστατα. Και ο ξενοδόχος, όταν το κλείσει το ξενοδοχείο ή τα μηχανήματα του μείνουν για 7 μήνες ανενεργά, προτιμάει να δουλεύει και α βγάλει τα έξοδα του μόνο. Βέβαια. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, ότι δεν έχει κανένα λόγο κάποιος να κλείνει το μαγαζί του 4 μήνες, να πληρώνει ενίκεια ενδεχομένως και όλα αυτά και να μην το δουλεύει αν ξέρει ότι θα έχει. Εδώ βλέπετε με αυτούς τους λίγους που έρχονται τώρα, τα 5-10 λεωφορεία που έρχονται το χειμώνα, ο κεντρικός δρόμος ή ο πεζόδρομος μας είναι ανοιχτός, γιατί τα μαγαζιά δεν μπορεί όμως να είναι όλοι πολύ ανοιχτοί. Σωστά. Δεν έχει ας πούμε, αυτή τη δυναμική για να μπορέσει να κρατηθεί η πόλη ανοιχτή. Η πόλη βέβαια έχει αλλάξει τελείως τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πίσω σας βλέπουμε τη λίμνη και το λιμανάκι, αλλά από την πίσω πλευρά που την ήξερα εγώ όταν ήμουν τόσα χρόνια στην Ελούντα, από την πίσω πλευρά που ήταν. Ωραία χρόνια. Ναι, πάρα πολύ ωραία χρόνια. Με άλλη ατμόσφαιρα, άλλοι άνθρωποι. Ναι, έτσι, άλλα πράγματα. Όταν καμιά φορά μου λένε να περιγράψω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος. Όποιος δεν το έχει ζήσει, δεν το καταλαβαίνει. Όποιος δεν έχει δει το Γιώργο Σιντηράκη να τραγουδάει στο Ολίντα Μπιτς, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πέρασε μια ολόκληρη ζωή, 15 χρόνια εκεί. Ήταν εποχές άλλες, ήταν πιο αγνές, πιο χαλαρές, πιο ανθρωπίνες, άλλη κλίμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μένουμε στο παρελθόν. Πάμε παρακάτω. Απλά ήταν όμορφες στιγμές που μας δώσανε μια. Επειδή το έφερε σε συζήτηση, ήθελα να σου πω ότι θυμάμαι τότε στο Ολίντα Μπιτς εκείνη την εποχή. Τι ωραία εποχή. Που κατεβαίναμε το πρωί να πάμε να πιούμε τον καφέ και βλέπαμε, λέγανε, ο Μπέκεμπάουερ, η δούκισσα του Τάδε. Ναι, έτσι ήταν. Αυτός ήταν ο τουρισμός εκείνης της εποχής. Μετά βέβαια, εντάξει, αλλάξαν τα δεδομένα. Εντάξει, μεγάλωσε η τουριστική πίτα, ανοιχτήκαν και άλλοι προορισμοί, Χερσόνησος, Χανιά, Ρέθυμνο, αλλά και από κάτω, Αίγυπτος. Συνεχίζουμε να παραμένει Ελούντα η Λούντα. Θεωρώ ότι έχουμε τα φόντα και τις δυνατότητες και γίνονται προσπάθειες. Οι επιχειρηματίες της περιοχής, η αλήθεια είναι ότι καταβάλουν προσπάθεια. Αλλά στη σημερινή Ελλάδα το επιχειρήν, Γιώργο μου, είναι ηρωισμός. Το θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή. Συμφωνώ. Έτσι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, όπως αλλάζουν τα δεδομένα για τους οικονομικούς παράγοντες κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν υπάρχει σταθερό οικονομικό πλαίσιο να ξέρει ο άλλος που θα επενδύσει. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, αν θέλετε, και νομίζω ότι έχουν αποδείξει όμως. Και εγώ αυτό μπορώ να το πω. Αυτή την περίοδο ο Σάκης ζητήθηκε οτιδήποτε από τους ξενοδόχους, αλλά και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες της πόλης. Κανείς δεν μας αρνήθηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, Cliff Όλοι, Nile, όλοι βοηθάνε. Είναι όλοι παρόντες. Ουσιαστικά, όχι, ξέρεις, τυπικά πάρτε ένα χιλιάρικο και τελειώσαμε. Ό,τι έχουμε ζητήσει είναι δίπλα μας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν και κοινωνική διάσταση όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, Δήμαρχέ μου, προσπάθησα αυτές τις μέρες, από τη μέρα που σου τηλεφώνησα, που σε βρήκα στην Αθήνα, να δω πού θα στηριχθούν οι άλλοι τρεις συνδυασμοί, οι αντιπολιτευόμενοι σε σένα. Και διαπίστωσα ότι από κάποιους που ρώτησα, όχι τα ηγετικά στελέχη, από κάποιους φίλους και γνωστούς μου είπαν ότι κάποιοι θα πούνε για το παραλιακό μέτωπο, ότι είναι εγκαταλελειμμένο, κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν πήρατε όσα χρήματα θα έπρεπε από ΕΣΠΑ κλπ. Και κάποιος άλλος είπε ότι υπάρχει και το θέμα ότι η Ήπεθρος, που είπατε πριν από λίγο, ναι, δεν έτυχε τις προσοχές που θα έπρεπε να έχει. Μάλλον εκεί στα τρία αυτά, αυτοί οι τρεις άξονες θα είναι πιο βασικοί, φαίνεται, που θα αντιμετωπίσει. Αλλά όχι με πολλά στοιχεία μας. Όχι, έτσι, όχι, απλά, με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχουμε πει ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια. Άρα, μέσα σε μια θητεία, είναι δύσκολο να προλάβεις να σκεφτείς, να μελετήσεις, να οριμάσεις και να υλοποιήσεις ένα έργο. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν, που όταν λάβεις υπόψη ότι για να διαμορφώσεις ένα παραλιακό μέτωπο στην έκταση που είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Θέλεις μόνο για τις εγκρίσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα πάνω από 2 χρόνια. Δηλαδή τη μισή θητεία. Όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Διαδικασίες δημοπράτησης, εξέβρεσης πόρων κλπ. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες. Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μα ποια ευρωπαϊκά προγράμματα τρέξαν αυτή την περίοδο.
Τα προγράμματα αυτά, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τώρα βγήκαν στον αέρα με υποβολή των προτάσεών τους μέχρι τέλος του 19. Προτάσεις μας είναι έτοιμες. Η περιφέρεια τις ξέρει. Επειδή έγινε πάρα πολύ ντόρος, γιατί το 16 προκηρύχθηκε πράγματι μέτρο ευρωπαϊκό για σχολικά κτίρια, οι εντάξεις που υπήρξαν αναφέρονταν σε έργα που είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα, ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος πολλές φορές με κατηγόρησε στον Άγιο Νικόλο, ότι η Χερσόνησος πήρε πράγματι σχολείο και υλοποιείται αυτή τη στιγμή, κατάφερε να το εντάξει, να ετοιμάσει μελέτη μέσα σε αυτή την περίοδο. Ρώτησε λοιπόν το φίλο μου τον Γιάννη Μαστορέκη, λέω: Γιάννη, πώς τα κατάφερες εσύ? Τα στοιχεία που μου έφερε όμως και που τα παρουσίασα προχθές, που είχα απολογισμό, η μελέτη ξεκίνησε το 2003. Τόσο πολύ αργούνε. Και τέλειωσε το 2017, υπεγράφηκε η σύμβαση. 14 χρόνια. Ακριβώς. Το 2012 παραδόθηκε από τον τότε ΟΣΚ, όπως λειτουργούσε, η μελέτη. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τόσο ότι. Τόσο χρονοβόρα είναι αυτό. Εδώ τα στοιχεία είναι εδώ. Έτσι, ένα σχολείο, ξέρετε, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Θέλει κατάλληλες κρίσεις, θέλει διασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Ένα σχολικό συγκρότημα, αν θέλετε, για ένα σχολείο, ένα λύκειο στον Άγιο Νικόλο, επειδή η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αφήσει κάποιο ρημοτομικό. Ρημοτομικό τι είναι, ουσιαστικά είναι η οριδόμηση, δεν είναι μελέτη. Σωστά. Ανέβηκα λοιπόν στον ΟΣΚ τότε, αν υπήρχε δυνατότητα να συντάξουμε μελέτη, για να το προχωρήσουμε. Ο ΟΣΚ εντωμεταξύ είχε αλλάξει νομικό καθεστώς, είχε σταματήσει να είναι εταιρεία παροχής μελετών και είχε γίνει πια κατασκευαστική εταιρεία του δημοσίου. Έπρεπε να μπει σε πρόγραμμα. Ναι. Δεν υπήρχαν ακόμα τότε λοιπόν καινούργια πράγματα για να μπει. Προσδιορίσαμε ότι περίπου αυτό το έργο, αν θέλετε, θα ήταν της τάξης των 12 εκατομμυρίων. Δεν είχαμε όμως μελέτη και δεν μπόρεσε να γίνει κάτι. Δεν είναι λοιπόν ότι αμελήσαμε ή δεν προλάβαμε. Όμως, για να μπούμε σε αυτή τη λογική, επειδή και εμάς προτεραιότητα μας είναι τα σχολιά. Οι πρώτες μελέτες που έκανε ο Δήμος. Εμείς, αν θέλετε, αυτή την περίοδο, η φιλοσοφία μας, όλων των παιδιών, παλιών και νέων που μπήκαμε στο παιχνίδι, ήταν να νοικοκυρέψουμε το Δήμο, να ολοκληρώσουμε τα έργα που βρήκαμε, να μελετήσουμε και να δημοπρατήσουμε σε βασικούς τομείς. Μαζέψαμε λοιπόν την υπηρεσία του Δήμου, διότι αυξήσαμε την εισπραξιμότητά μας, Γιώργο μου, 50%. Μάλιστα. 50%. Χωρίς να βάλουμε νέους φόρους. Στη συνέχεια, τελειώσαμε αυτά που βρήκαμε. Έργα είναι παρατημένα, επειδή θα άλλαζε η Δημοτική Αρχή. Ναι. Και έπρεπε να τρέξουμε μέσα σε 1,5 χρόνο να τελειώσουμε αυτά που ήταν παρατημένα. Προγραμματισμένα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν πρέπει να μηδενίζει κανείς. Όχι, συμφωνώ. Αφού το τελειώσαμε αυτό, βάλαμε μπροστά μας να μελετήσουμε ένα βρεφικό σταθμό στον Άγιο Νικόλαο, 150 θέσεων, 4 εκατομμύρια έργο, και ένα σχολικό συγκρότημα στη Νεάπολη, 2,5 εκατομμύρια. Το έργο του βρεφικού σταθμού δημοπρατήθηκε και την Πέμπτη που μας πέρασε ανοιχτήκαν οι προσφορές με έκπτωση 57%. Το ΔΕ σχολείο έχει υποβληθεί στην περιφέρεια στο κομμάτι της αναβάθμισης των δημοσίων κτηρίων, 2,5 εκατομμύρια, για να λύσουμε, και με αυτά τα δύο κτίρια λύνουμε ολοκληρωμένα το ζήτημα της κάθε περιοχής. Δηλαδή υπάρχει ένας παιδικός σταθμός στον Άγιο Νικόλαο. Με αυτόν τον παιδικό σταθμό λύνουμε το ζήτημα της προσχολικής ηλικίας στην πόλη του Άγιου Νικολάου. Και με το σχολικό συγκρότημα που αναβαθμίζουμε στη Νεάπολη, λύνουμε το ζήτημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νεάπολη οριστικά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αυτή ήταν παράλληλα όμως και το θαλάσσιο μέτωπο. Μέχρι τις 15 Απριλίου θα παρουσιάσουμε την πρώτη φάση της μελέτης που συντάζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κοίταξε, Δήμαρχε, επειδή εσύ παρέλαβες από τον εαυτό σου και επειδή όλοι οι δήμαρχοι. Εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα. Όλοι οι δήμαρχοι που παραλαμβάνουν λένε δεν μου άφησε ούτε μία μελέτη. Αυτό είναι πραγματικότητα. Όχι, μου παρέδωσε έργο, μου παρέδωσε μελέτες, έργα ενταγμένα, τα οποία δεν τα είχε τρέξει όπως έπρεπε και έπρεπε να τρέξω εγώ να τα τελειώσω. Και αυτό με σταμάτησε από το να μπορώ να μελετήσω εξ αρχής αυτά που ήθελα να μελετήσω με τη δικιά μας τη φιλοσοφία, αν θέλεις, την πολιτική που είχαμε. Το επάγγελμα εκτός του Δημάρχου, γιατί ο Δήμαρχος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Έτσι είναι. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Πρόσφατα πήρα σύνταξη μετά από 40 χρόνια. Οικογένεια. Έχω μία κόρη και πρόσφατα έγινα και παππούς. Παππούς. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αγόρι, θηλυκό. Ένα αγόρι έχει κάνει η κόρη μου, η οποία ζει στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο και να είμαστε μαζί, αλλά όμως εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη νότα. Το είναι στην Αθήνα μου θύμισε κάτι που κυκλοφορεί τελευταία. Συζητάνε δύο οικογενειάρχες και λέει ευτυχισμένος άνθρωπος είμαι στη ζωή μου. Λέει.
δούλεψα, έκανα χρήματα, πέρασε καλά με τη γυναίκα μου, έκανα δύο παιδιά, ναι, έκανα εγγόνια, λέει, όλα πηγαίνουν καλά και τώρα λέει είμαι πανευτυχής που τα βλέπω που και που στο Skype. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό. Ή το FaceTime τέλος πάντων και τα βλέπουμε, διότι αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα πια υπάρχει αυτή η τεχνολογία, η οποία μας φέρνει πιο κοντά και μας απομακρύνει ταυτόχρονα, διότι κρεμόμαστε εκεί και δεν κοιτάζουμε να είμαστε πιο κοντά. Σκέφτηκε ποτέ ο Αντώνης Ζερβός να φτιάξει μια αίθουσα στον Άγιο Νικόλαο εκδηλώσεων που πηγαίνουμε κάθε φορά να τραγουδήσουμε στο σινεμά και πρέπει να βάζει 300 άτομα όλα. Τώρα αναβαθμίζουμε το ΡΕΚΣ. Ολοκληρώσαμε και αυτό το έργο, υπογράφηκε η σύμβαση 10 Ιανουαρίου. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο, ένα έργο 600.000. Είναι πολύ συμπαθητικό το θεατράκι. Ακριβώς το αναβαθμίζουμε θεαματικά, γιατί είναι πράγματι ο μοναδικός χώρος πολιτισμού. Ενώ ταυτόχρονα, αν θέλετε, σχεδιάζουμε για το ΣΥΣΥ έναν αντίστοιχο τέτοιο χώρο. Αυτή την αναπτυσσόμενη κοινότητα της περιοχής με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Μια από τους 400 θέσεων ήδη. Από πού ακριβώς ξεκινάει ο Δήμος Αγίου Νικολάου? Από την Τάρμαρο. Και φτάνει μέχρι το Καλό Χωριό, μέχρι το Φρουζί. Και ανεβαίνει μέχρι τους ποτάμους πάνω στο οροπέδιο Λαστιού. Το οροπέδιο Καθαρού είναι στο Δήμο Νικολάου, Πρίνα. Ναι. Είναι 522 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή πόσα χωριά έχουμε, οι οικισμούς? Έχουμε 23 χωριά και 124 οικισμούς. Είμαστε ο δεύτερος δήμος σε οικισμούς στην Κρήτη. Ο πρώτος είναι ο Μαλανδράκης. Ο Μαμουλάκης μου είπε ότι έχει 40. Είναι 127 οικισμοί, όχι κοινότητα. Οικισμοί. Άλλο οικισμοί. 127 έχει ο Μαλανδράκης. Εμείς 124. Αυτό έχει και προβλήματα, δηλαδή όταν έχεις παραλιακό μέτωπο, ότι έχεις ημιορεινό, ορεινό, παιδινό. Αγροτικό δίκτυο, υπάρχει ένα δίκτυο επαρχιακό που ο πολίτης ξέρει εμάς, ενώ στην πραγματικότητα είναι δουλειά της περιφέρειας. Η περιφέρεια και εκείνη δεν έχει πόρους ικανούς για να συντηρήσει αυτό το εκτεταμένο επαρχιακό δίκτυο. Διάφορα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Όμως η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή και έχει αποδώσει αρκετά. Πάντως ένα κομμάτι που φτιάχτηκε του ΒΟΑΚ εκεί στον Άγιο Νικόλαο έχει λιγάκι ελαφρύνει την κατάσταση. Βέβαια, δεν το συζητάμε, βέβαια, ασφαλώς. Και ελπίζουμε ότι και με τις εξαγγελίες που είχε χθες ο Υπουργός ο κ. Πίρτζης, αλλά και πόσα γνωρίζουμε, γιατί την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα για θέματα του Δήμου και είχα επαφή για να δω πού βρίσκεται το ζήτημα της ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και ιδιαίτερα το κομμάτι Νεάπολη Άγιο Νικόλαος, που από τις εξαγγελίες έχει φανεί ότι θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή από ελληνικούς φορούς. Ουσιαστικά, ουσιαστικά θα ξεκινήσει πριν από όλα τα άλλα, διότι είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη μελέτη. Βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης. Οπότε σύντομα ελπίζω, εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως και αρχές του 20 θα μπορεί να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον η δημοπράτηση του έργου, οι υπογραφές των συμβάσεων κλπ. Μέσα στο 20. Ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρεις πόσο γρήγορα πέρασε. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, πάρα όπως πολύ ο χρόνος της ζωής. Πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό ήθελα το εξής, ότι τώρα έχει κατέβει στα 17 η ηλικία που ψηφίζουν. Δηλαδή, είναι έτσι, είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, άρα φέτο θα μπουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, τι θα έλεγες για να σε ξαναψηφίσουν στους καινούριους? Η αλήθεια είναι ότι τα νέα παιδιά είναι ένα καινούριο κομμάτι το οποίο δεν έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Όμως στην ομάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, ειδικά με το κομμάτι των πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων. Είδαν τα παιδιά και ήρθαν εθελοντικά κοντά μας. Θα τους πούμε, ελάτε να μας φέρετε τη νέα σας λογική, να προσαρμόσουμε επομένως τα προγράμματά μας στη δικιά σας τη λογική και να πάμε όλοι μαζί παρακάτω. Σε αυτή τη λογική, επειδή ακριβώς μεγάλο ζήτημα είναι η αθλητική χώρη και το skate park, τώρα, τις 17 του μήνα που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνεται η μελέτη για την κατασκευή του πρώτου skate park. Ίσως του πρώτου skate park στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχει το Ηράκλειο, όμως επίσημα και με προδιαγραφές για πρώτη φορά γίνεται. Άρα προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τους πούμε, παιδιά, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, να πείσουμε τους νέους να έρθουν κοντά, να αντιληφθούν τι σημαίνει τοπική πολιτική, γιατί την κεντρική πολιτική είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι πιο μεγάλο ζήτημα. Είναι δύσκολο να τους πείσεις με τη λογική που έχουμε μάθει να μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Όμως η λογική λειτουργίας τους, η ενασχόλησή τους με την σύγχρονη τεχνολογία μας υποχρεώνει να είναι κοντά μας, να έρθουν να μας μεταφέρουν αυτή τη λογική, ούτως ώστε να προσαρμοστούμε κι εμείς. Το λέω πάντα. Έχει μπει ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην ηλεκτρονική εποχή? Βέβαια. Εξυπηρετείται ηλεκτρονικά ο κόσμος? Έχουμε πλέον free WiFi στον Άγιο Νικόλαο, το εγκαταστήσαμε και εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα ό,τι άλλο χρειάζεται και ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και αν θέλετε και το site του Δήμου, το τουριστικό, είναι πολύ πρόσφατο, είναι ένα εξαιρετικό. Έχει φανεί, το πούμε έτσι. Και τώρα, αν θέλετε,
στις διαδικασίες που υπάρχουν στην Ελλάδα με τα βραβεία για διάφορες δράσεις των Δήμων. Ο Δήμος τα τουριστικά βραβεία παίρνει 4 βραβεία, μέσα στα οποία είναι τα site του, τα προωθητικά του βίντεο. Προσπαθούμε λοιπόν ναι, να είμαστε παρόντες στην σύγχρονη τεχνολογία, να προχωρήσουμε το e-government, το οποίο έχει ξεκινήσει, αλλά θέλει ακόμα βήματα παρακάτω. Βέβαια, για να στηριχτούν όλα αυτά, θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε αυτές τις υποδομές. Δηλαδή, θέλουμε ειδικό προσωπικό, κάποιους που ασχολούνται με τους υπολογιστές, για να μπορούν να τροφοδοτούν αυτές τις μηχανές με στοιχεία, υλικό, φωτογραφία. Εμείς καταφέραμε επίσης όλη αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό από όλο το Δήμο, ούτως ώστε να υπάρχει ανιρτημένο για να μπορούν οι επιχειρηματίες, αλλά όχι μόνο οι επιχειρηματίες, και οι απλοί πολίτες να ανατρέξουν, να το χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε θέλουν Δημαρχία να κάνουν. Δημαρχέ μου, ο πολιτισμός περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Ο πολιτισμός είναι τα πάντα. Έτσι είναι. Όπως και πολιτική είναι τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι ο πολιτισμός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά που λένε καμιά φορά. Να εννοούν ότι ο πολιτισμός είναι και το μάζεμα των σκουπιδιών. Πώς θα πάτε στην αγία. Αυτό κι αν είναι. Πώς θα πάτε. Δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, διότι αν θέλετε. Δυστυχώς ο κόσμος σήμερα, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Να σας πω ότι δυστυχώς για τον Άγιο Νικόλαο, στους κάδους ανακύκλωσης μαζεύονται, αν θέλετε, απορρίμματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να έχουμε συνέχεια γκρίνια από την εταιρεία η οποία του διαχειρίζει. Και σωστά, βέβαια, έτσι δεν είναι. Θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν μπορούν να έχουν απαιτήσεις μόνο από το Δήμο. Πρέπει να έχουν, για όνομα Θεού. Αλλά πρέπει να είναι και οι ίδιοι παρόντες να σέβονται την συνύπαρξη. Γιατί η σωστή διαχείριση απορριμμάτων ή η σωστή κυκλοφορία είναι αποδοχή των όρων συνύπαρξης, δεν είναι τίποτα άλλο. Σωστά. Η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Πόσοι το σεβόμαστε, λέμε, 5 λεπτά να σταματήσω. Ή έλα, εντάξει, έριξα τα σκουπίδια το πρωί. Τι να τα ρίχνα το απόγευμα. Δεν είναι έτσι. Για το καλοκαίρι είναι σημαντικό, διότι όταν τα ρίξει το πρωί, όλη μέρα στον ήλιο. Σωστά. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Όμως η υπηρεσία. Είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Θεωρώ ότι η καθαριότητά μας είναι από τις καλές. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και προσπαθούμε γι' αυτό, αν θέλετε, ειδικοί κάδοι για τα ρούχα, για τα λάδια, ετοιμάζονται ας πούμε, και εξελίσσονται. Προσπαθούμε σε όλους τους τομείς να είμαστε παρόντες. Αν μας επιτρέψουν απλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς η γάγγρα της δημόσιας διοίκησης δεν το επιτρέπει, δηλαδή εκτός από το κομμάτι του δημόσιου τομέα που έχουμε, να κάνουμε και ένα-δύο εργολαβίες για την καθαριότητα, δηλαδή την πεζή καθαριότητα της πόλης, του Δήμου, της Νεάπολης, να τη δώσω σε ένα ιδιωτικό συνεργείο. Υπάρχει ζήτημα δυστυχώς. Και οι εγκρίσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εγώ δέχομαι να πω στον πολίτη θα πληρώσεις 2 ευρώ παραπάνω το μήνα, αλλά θέλεις αυτή την υπηρεσία και είμαι σίγουρος ότι θα το δεχτεί. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι για την καθαριότητα έχουμε υποχρεωτικά τα τέλη καθαριότητας. Είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Προφανώς και έχει. Γι' αυτό και αν θέλετε και συνεχίζουμε να παίρνουμε. Η πόλη στο Αγίου Νικολάου, την πάρουμε μόνο. Μάλιστα, αν δείτε, περασμένες μέρες σε μια εκπομπή του φιλόξενου καναλιού σας, είχαμε τους ξεναγούς και τους οδηγούς, όπου παραδέχτηκαν ότι ναι, στον Άγιο Νικόλαο έχουν γίνει σοβαρά βήματα προς τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Τελευταίο μέτρο είναι η μονοδρόμηση του παραλιακού, που δεν θα προλάβουμε φέτος, θα την κάνουμε από τον Οκτώβριο και μετά, διότι βλέπετε η γραφειοκρατία καθυστερεί υπερβολικά τις εγκρίσεις και αν υλοποιήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι οριστικά εγκεκριμένο. Και συμβεί ένα ατύχημα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν θέματα ευθυνών. Οι υπάλληλοι του Δήμου δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και σωστά. Περιμένουμε λοιπόν να κλείσει ο κύκλος των εγκρίσεων, να υλοποιηθεί για να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης. Και το θαλάσσιο μέτωπο που είπαμε πριν τα περιλαμβάνει αυτά. Ο κάθε δήμαρχος θα πρέπει να είναι υπερήφανος όταν φεύγουν και σας αφήνει στον επόμενο Δήμο. Έχω χρήματα στο ταμείο. Ή θα πει πως δεν μπόρεσε να τα ξοδέψει. Η λογική που είχαμε παλιά ήταν άμα δεν χρωστάς δεν είσαι καλός δήμαρχος. Όμως εδώ και χρόνια οι προϋπολογισμοί των Δήμων είναι ισοσκελισμένοι. Δηλαδή όσα είναι τα έσοδά μας πρέπει να είναι και τα έξοδά μας. Άρα το ταμιακό υπόλοιπο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αγίου Νικολάου ή ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι πραγματικό υπόλοιπο, δηλαδή δεν είναι περίσσευμα. Ουσιαστικά είναι από τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. Σας είπα πριν. Εξηγήσατε. Έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα το ότι δημοπρατήσαμε ένα έργο 4 εκατομμυρίων. Ξέραμε ότι έκτος θα είναι της τάξης του 50%, γιατί αυτές είναι εκτός τα δημόσια έργα. Ο νόμος όμως δεν μου επιτρέπει να δημοπρατήσω διπλάσιο αριθμό έργων, ούτως ώστε να δεσμεύσω όλη την πίστοση που έχω. Θα πρέπει να περιμένεις. Θα πρέπει να περιμένω να προκύψει. Από 8 μήνες και πάνω είναι η διαδικασία από τη στιγμή που θα πούμε. Δημοπρατούμε αυτό το έργο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Από 8 μήνες και πάνω. Αν υπάρχουν και ενστάσεις από τους εργολάβους, τιμές κλπ., τα πράγματα είναι δύσκολα. Δημαρχέ μου, 29 λεπτά φάγαμε. Έχεις ακόμη μισό λεπτό.
Μισό λεπτό να μου πείσεις γιατί πρέπει να σε ξαναψηφίσουν οι γενικολότες. Γιατί νομίζω ότι τους δείξαμε ότι μπορούμε, τους θέλουμε κοντά μας και όλοι μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για να υλοποιηθούν, που θα αλλάξουν την λογική του Αγίου Νικολάου και θα τον κρατήσουν τον Άγιο Νικόλαο συνέχεια πάντα στον υψηλό βαθμό που ήταν γύρω από το τουριστικό του προϊόν. Δήμαρχέ μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν απόψε μαζί μας. Θα συναντηθούμε και στο μέλλον, δηλαδή προεκλογικά. Εγώ 18 Απριλίου αρχίζουν ουσιαστικά να μετράνε οι εκδηλώσεις. Γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα έτσι ένα πολύ πιο χαλαρό τόνο, ήρεμο τόνο και με έναν άνθρωπο με τον οποίο τον γνώρισα στο παρελθόν σαν νέο παιδί κι εγώ, με μια άλλη ιδιότητα, σε έναν άλλο τόπο που είναι τις συνθήκες πολύ ανθρώπινες και οι αγαθές μνήμες που υπάρχουν μου δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να υπάρχει άπειρη εκτίμηση, αλλά να με βάζει και σε μια άλλη λογική συζήτηση, πολύ πιο συναισθηματική από ό,τι συνήθως είμαστε εμείς οι πολιτικοί που υποχρεωνόμαστε με αριθμούς και τέτοια στοιχεία. Και με χαρτιά τα οποία δεν παρακολουθεί η Δημαρχία. Τα έχω πάντως στα χαρτιά μου. Δεν παρακολουθεί η Δημαρχία μου, όταν το καταλάβετε κανείς άνθρωπος να βλέπει νούμερα και εσύ. Είναι όμως, αν θέλετε, μόνο οι δείχτες εκείνοι που δείχνουν πραγματικά, γιατί εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ο καλύτερος και το ίδιο και ο άλλος. Αλλά οι δείχτες απόδοσης του Δήμου είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά δείχνουν αν λέω αλήθεια ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλό ευχαριστώ βράδυ, ιδιαίτερος. Καλό κουράγιο, θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Με τα χαράς. Ίσως και με πιο πολιτική θέση το θα το πρέπει πράγμα. Οπωσδήποτε, διότι ναι. Ή και με εκλογές. Αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αντιπαλότητα. Η παράθεση στοιχείων νομίζω ότι ωφελεί τον κόσμο για να αντιληφθεί πράγματι αν αυτά που λέω εγώ είναι απολύτως έτσι, αυτά που μου προσάπτουν οι συνυποψήφοι από εδώ και πέρα έχουν βάση ή απλά επειδή δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η διαχείριση του Δήμου λένε πάρα πολλά. Ένας άνθρωπος με την πορεία στα δημοτικά πράγματα. Εγώ για πρώτη φορά εκλέχτηκα το 1982. Ναι, το ξέρω αυτό. Στην πορεία αυτή έχω αντιληφθεί πλήρως το τι σημαίνει Δήμος κτλ. Νομίζω ότι ο σεβασμός του αντιπάλου, όπως σημαίνει από μεριάς μου για τους συνυποψηφίους μου, δείχνει και το ποιόν σε σχέση με το πόσο πραγματικά σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση όποιος εμφανίζεται στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Ζερβός, δήμαρχος Αγίου Νικολάου και υποψήφιος δήμαρχος της 26 του Μάη Αγίου Νικολάου. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάλι μαζί, μετά από το δήμαρχο Αγίου Νικολάου που μιλήσαμε για όλα και για όλους, τώρα έχουμε έναν άνθρωπο καλεσμένο που θα μιλήσουμε ειδικά για ένα θέμα που πονάει και εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους ανθρώπους. Δεν είναι το πονάει, είναι σχήμα λόγου που ενδιαφέρει, θα ήθελα να πω, πολλούς ανθρώπους. Ο πολιτισμός γενικά σε ένα τόπο θα πει ότι οι άνθρωποι του τόπου προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδό τους γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά, οι εκδηλώσεις. Πολιτισμός είναι η καθημερινότητα του πολίτη, το ανέβασμα του επίπεδου των ανθρώπων, το πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί, ο Μινάς ο Καπετανάκης, που είναι πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ και υπεύθυνος αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του πολιτιστικού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παθιάστηκε με αυτό το θέμα. Τα δύο χρόνια αυτά που ασχολείται με αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο. Και τα έχει μάθει και όλα απ' έξω, ώστε δεν έφερε ούτε ένα χαρτί μπροστά του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πώς είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπου καταφέραμε πράγματα μετά από μια πορεία όπου πολλές φορές αισθανθήκαμε ότι μπορεί και να μην τα καταφέρναμε. Αλλά ευτυχώς το πείσμα και η επιμονή, όχι μόνο η δική μου, αλλά και όλων των ανθρώπων στην ΔΕΠΤΑΗ, της τεχνικής υπηρεσίας και των μηχανικών, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για το Ηράκλειο. Κύριε Καπετανάκη, δεν είναι όμως το πολιτιστικό μόνο η ΔΕΠΤΑΗ, έτσι? Όχι, η ΔΕΠΤΑΗ. Αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα λόγω του ότι ξεκίνησαν οι παραστάσεις, έστω και ακόμα δεν έχει τελειώσει 100%. Η ΔΕΠΤΑΗ όμως, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς. Με τη ΔΕΠΤΑΗ τι ακριβώς εννοούμε? Η ΔΕΠΤΑ είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, η οποία διαχειρίζεται καταστήματα εστίασης, όπως είναι το Μαρίνα, όπως είναι ο Κουμπές, η παραλία στον Καρτερό, ο Πλάτανος στην πλατεία του Αγίου Τίτου, το Πολύκεντρο. Στο λιμάνι. Και το Μαρίνα στο λιμάνι, ναι. Και διάφορα κυλικεία, όπως είναι στο Θεατρικό Σταθμό, στο Κυποθέατρο Καζαντζάκη και όλα αυτά. Διαχειρίζεται επίσης δύο κλειστούς χώρους πάρκινγκ. Ο ένας είναι στο πολιτιστικό και ο άλλος είναι στη Λαχαναγορά. Παλαιότερα είχε. Οι υπόλοιποι έχουν καταργηθεί. Οι υπόλοιποι έχουν καταργηθεί. Κακώς βέβαια, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή.
Αλλά ήταν και χαμένα έσοδα. Ήταν και χαμένα έσοδα και από τότε που σταμάτησαν να λειτουργούν οι χώροι αυτοί, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν. Να χρησιμοποιούνται πλέον σαν πάρκινγκ, αλλά πλέον ανεξέλεγκτα, με φαινόμενα μέσα φθορών και βρωμιάς και ζημιών στα τείχη και στα μνημεία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση που είναι εκτός κλίματος. Μπορεί ένας Δήμος να κάνει τον καφετζή, δηλαδή να διαχειρίζεται τέτοιου είδους πράγματα? Φυσικά. Ναι. Η δουλειά ενός Δήμου είναι μέσα και στα αναπτυξιακά του, μέσα στις αναπτυξιακές του υποχρεώσεις, είναι να προσφέρει και παροχές, όπως είναι και η εστίαση, αλλά με έναν τρόπο που να είναι προσιτός στον κόσμο. Αυτό είχε και συνήθως, και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, συνήθως είναι παρεξηγημένο, δηλαδή συνήθως τα δημοτικά καταστήματα είναι υποβαθμισμένα, με χαμηλής ποιότητας προϊόντα, χαμηλές υπηρεσίες service. Εξυπηρέτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιάσαμε εμείς και καταφέραμε το Μαρίνα, το οποίο, για παράδειγμα, λέω το Μαρίνα, αλλά σε όλα τα μαγαζιά έχουμε κάνει αναβαθμίσεις, αλλά ιδιαίτερα το Μαρίνα που βρίσκεται στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου. Σωστά. Και που όλοι ξέραμε ότι είχε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, όπως και χαμηλής ποιότητος προϊόντα, τα οποία συνήθως έρχονταν απ' έξω, δεν παράγονταν στο κατάστημα, στην κουζίνα. Αυτό λοιπόν, για το Μαρίνα μόνο θα σας πω, ότι κάναμε ανακαίνιση στο χώρο, κάναμε εσωτερική ανακαίνιση, φτιάξαμε το μπαρ, βγάλαμε τον καφέ και τα ποτά από την κουζίνα και αφήσαμε μόνο κουζίνα μέσα για φαγητό. Έχουμε ένα εξαιρετικό μενού, έχουμε σεφ στην κουζίνα. Είναι υπέροχα. Και επίσης αλλάξαμε έξω και εκείνο το ακαλέσθητο, το διαφημιστικό στέγαστρο το οποίο υπήρχε με τα ψάρια και τα νερά της διαφημίσης, με ένα ωραίο, το οποίο τώρα σου επιτρέπει να έχεις και πλήρη θέα στο γκούλε. Ναι, ναι. Να κάθεσαι να απολαμβάνεις. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι. Η βάρδια που ήταν δίπλα δικιά σας, ήταν αυτή που έκλεισε. Το μέγιστο που καταφέραμε στο Μαρίνα, ότι πήραμε μέχρι και ISO για τις υπηρεσίες μας. Έτσι, τα παιδιά είναι όλα νέα παιδιά, τα οποία έχουν προσληφθεί με τα βιογραφικά τους. Εκπαιδεύονται τακτικά σε σεμινάρια και με κάθε ευκαιρία, ούτως ώστε να είναι ενήμερα για όλες τις εξελίξεις στη δουλειά τους. Και έτσι έχουμε καταφέρει το Μαρίνα να έχει αυξηθεί. Εκεί όμως πληρώνεται ενίκιο στο λιμενικό ταμείο, έτσι? Εκεί γύρω στις 12-13.000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ είναι χαμηλές οι τιμές, δεν μπορούν να είναι ακόμα χαμηλότερες. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τιμούμε το χώρο, τιμούμε το μαγαζί και έχουμε καταφέρει τα πάντα. Για τον Καρτερό δεν θα σου ζητήσω να πεις τίποτα, γιατί πηγαίνω εκεί και ξέρω. Μπορώ να σας πω πολλά για τον Καρτερό. Μα όχι, επειδή πηγαίνω και έχω δει την αναβάθμιση, μπορώ να γίνω συνήγορος αυτή τη φορά του Μηνά του Καπετανάκη. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία, καλωστημένη επιχείρηση. Και επιχείρηση και παροχή υπηρεσιών. Εγώ το καλοκαίρι το ευχαριστιέμαι. Εκεί και εγώ πάω για μπάνιο και φτιάξαμε και τα γήπεδα του beach volley πάλι που δεν λειτουργούσαν. Έχουμε εκεί τα γήπεδα της ρακέτας. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μην το έχετε αντιληφθεί είναι ότι ο χώρος που γίνονται οι εκδηλώσεις, το μπλε ακτή, είχε μισθωθεί το 2014 σε ιδιώτη. Με ένα πολύ χαμηλό μίσθωμα, 5.000 ευρώ το χρόνο. Έχει πιει και ο δυστύχημα. Αυτό λοιπόν εμείς καταφέραμε με νομικούς τρόπους να το πάρουμε πίσω στα ΔΕΠΤΑΗ και πέρυσι κάναμε πάνω από 50 εκδηλώσεις σαν δημοτική επιχείρηση. Εγώ πιστεύω ότι μια δημοτική επιχείρηση μπορεί να κάνει τα πάντα. Μάλιστα. Τα πάντα. Αρκεί να τη δεις σαν να είναι δική σου. Όχι δημόσιο. Οι άνθρωποι υπάρχουν. Έτσι, στη ΔΕΠΤΑΗ έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και όπου βρεθώ, έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Με ένα καλό κλίμα και μια καλή διάθεση όλοι μαζί, μπορούμε πάντα να πετύχουμε αποτελέσματα. Κύριε Καπετανάκη, το σύνολο των εσόδων από αυτούς τους χώρους που διαχειρίζεστε, το έχετε υπολογίσει καμιά φορά? Κοιτάξτε, ο τζίρος της ΔΕΠΤΑΗ, ο ετήσιος, είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Από όλα αυτά που περιγράψαμε. Ναι. Φροντίζουμε ούτως ώστε να είναι βιώσιμα τα καταστήματα αυτά, όχι ιδιαίτερα κερδοφόρα, διότι να σας πω κάτι. Όλοι λένε ότι το Μαρίνα, όποιος αν είχε ένας ιδιώτης στο Μαρίνα, θα έβγαζε λεφτά. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Αλλά τότε μιλάμε για μισθούς των 400 ευρώ. Κατάλαβα. Μιλάμε για μεγαλύτερες τιμές, μιλάμε για άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν είμαστε σε. Δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Δεν μπορεί να το κάνετε κιόλας αυτό. Εμείς θέλουμε. Όχι, νόμιμα μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα προσφέρατε τίποτα στους δημότες. Όχι μόνο στους δημότες, αλλά και οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να είναι εκεί, να δουλεύουν με το χαμόγελο και την όρεξη, να βγάζει κάποια κέρδη το μαγαζί και να είναι βιώσιμο. Αλλά θέλουμε και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί να ζουν τις οικογένειές τους με αξιοπρεπώς. Τώρα, αφού κάναμε το γύρο να δούμε τι ακριβώς κάνει η ΔΕΠΤΑΗ και τι διαχειρίζεται, ας πάμε στο πολιτιστικό που είναι το θέμα των ημερών. Έτσι. Καταφέρατε, να το πάμε και επειδή λίγο μου έχετε μιλήσει παλαιότερα, ότι ποτέ δεν μηδενίζεται κανένας το έργο πριν από εσάς. Όχι, κανένας. Εμένα το είπατε πριν από καιρό και ήταν προς τιμή σας το θέμα. Λοιπόν, όταν φτάσατε στο πολιτιστικό, ήταν μια τελματωμένη υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, τότε. Να σας πω ακριβώς τι παραλάβαμε το 2014. Εγώ μίλησα για εσάς το μισό το δικό σας. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Συγγνώμη για αυτό. Θα το κλείσουμε. Σε μια ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν και αυτά. Συγγνώμη, ναι. Δεν πειράζει. Το πολιτιστικό το 2014, μόλις αναλάβαμε εμείς, αν θυμάστε, υπήρχε τότε το θέμα της απένταξης. Ναι. Το θέμα της απένταξης, λοιπόν, 12 εκατομμύρια ανακρέμονται από πάνω σου σαν πέλεκης, ήταν κάτι που το οποίο θα ανέτρεπε τα οικονομικά όλης της Δημοτικής Αρχής. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο αντιμετώπισε ο κύριος Γιάννης Οξυλούρης τότε και σαν νομικός που είναι. Καταφέραμε και πήραμε την αναστολή της απόφασης μέχρι να γίνει το δικαστήριο, γιατί αυτή η απόφαση ήταν άμεσα εκτελεστή. Ναι. Και ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για το δικαστήριο, το οποίο έγινε πρόσφατα, πριν από ένα δίμηνο περίπου, και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Επίσης, έπρεπε να βρούμε και κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε το έργο. Ένα έργο το οποίο καλός ή κακός είχε μια ιστορία που όλοι την ξέρουμε. Πολλών δεκαετιών πίσω. Και πολλών δεκαετιών σαν σύλληψη έργου, αλλά και σαν πρώτη φάση του έργου. Αν θυμάστε καλά, υπήρχε μια κακή δημοσιότητα, υπήρχαν επιθεωρητές δημοσίων έργων που είχαν εμπλακεί, υπήρχαν διάφορα τέτοια τα οποία δεν έκαναν εύκολη τη δουλειά τη δική μας. Ο Δήμος Ηρακλείου λοιπόν πήρε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα 12 εκατομμύρια, προκειμένου να δημοπρατήσει τη δεύτερη φάση του έργου. Έγινε επικαιροποίηση των μελετών, έγινε η δημοπράτηση του έργου επί ημερών του κυρίου Ξυλούρη. Και εγώ το 2016 που πήγα τον Απρίλιο, τον Μάιο υπογράψαμε τη σύμβαση για τη δεύτερη φάση του έργου. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που πήγα στο γραφείο μου στο πολιτιστικό, λέω να πάμε να δούμε το έργο. Και θυμάμαι ότι πήγα πάνω από τον εξώστη. Ήταν τότε τα Μπετά. Στη μεγάλη αίθουσα. Στη μεγάλη αίθουσα, πάνω από τον εξώστη. Είδα από κάτω το χάος, μία μαύρη τρύπα, τεράστια. Και λέω τώρα εδώ, τι κάνουμε. Ήταν πραγματικά η σύγκριση που κάνω τώρα στο μυαλό μου τότε με τώρα είναι μια τεράστια αντίθεση. Ξεκίνησα λοιπόν το έργο και ξεκινήσαμε έχοντας πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα με τον ανάδοχο του έργου. Υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ της τεχνικής υπηρεσίας, κυρίως του προϊσταμένου δηλαδή και του αναδόχου, και είχαμε φτάσει στο σημείο να έχει τελειώσει η κανονική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει έργο και να υπάρχουν 40 ενστάσεις, 10 αιτήσεις θεραπείας και 2 προσφυγές στα ελληνικά δικαστήρια ήδη. Έγινε τότε η αλλαγή του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ήρθε ο κύριος Γιώργος ο Πολυχρονάκης, ο οποίος είναι υπάλληλος του Δήμου. Κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον εργολάβο, λύθηκαν όλα τα τεχνικά θέματα και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που είδατε, ναι, χωρίς καμία υπέρβαση στον αρχικό του προϋπολογισμό. Μάλιστα. Δεν περάσαμε ούτε ένα ευρώ, ναι, τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Ναι, επειδή είπατε πριν από λίγο όμως. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορούσε την πρώτη φάση του έργου, αυτό που κάναμε ήταν να θεραπεύσουμε οικονομικά οτιδήποτε ήταν δυνατόν από αυτά τα οποία έλεγαν τα πορίσματα των επιθεωρητών ότι κακώς έγινε. Απεδείχθη ότι κακώς έγινε. Ακούστε να δείτε. Εμείς σαν υπηρεσία. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλη. Αυτό μεγάλη δεν έχει αποδειχτεί και δεν είναι δουλειά μου, δεν είμαι δικαστής. Όταν όμως εγώ σαν υπηρεσία, ναι, έχω ένα πόρισμα που λέει ότι ξέρετε κάτι, αυτό παιδιά δεν το κάνατε καλά. Εάν εγώ μπορώ εκ των υστέρων να το διορθώσω, εγώ είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Και το κάναμε αυτό. Άρα δεν μπαίνετε στη λογική αν ήταν όχι, αληθινά όχι, αυτά ή. Όχι, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το δέχομαι. Δεν είμαι δικαστής. Μα και είναι ούτε και εγώ άλλο θα δουλειά κάνω το αυτή, το αλλά, εγώ σαν διοίκηση όμως, ναι, αυτό που κάναμε νομίζω ήταν το σωστό. Και για την προηγούμενη διοίκηση και για τον προηγούμενο προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση
διαφυλάτονται τα συμφέροντα του Δήμου, εγώ έτσι το βλέπω. Σύμφωνο. Κύριε Καπετάνη, φτάσαμε στο σημείο τώρα, γιατί αν πάμε στην ιστορία θα φτάσαμε στο σήμερα. Και το σήμερα, και η αγωνία όλων είναι ότι πώς θα λειτουργήσει αυτό το τεράστιο, δεν θα το έλεγα κτίριο, ο τεράστιος οργανισμός, ο πρωτόγνωρος για την ελληνική επαρχία, έτσι, και που ανάλογα κτίρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος έχουν αποτύχει πλήρως. Έχουν υποβαθμιστεί οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Θα μπορούσα να πω 10 πόλεις της Ελλάδας που έχουν κάνει τέτοιες δουλειές. Εσείς πώς θα τα καταφέρετε να το λειτουργήσετε? Εντάξει, ο Μιχαηλίδης, ο καλλιτεχνικός διευθύντης. Τα υπόλοιπα. Να σας τα διαχειριστικά. Να σας πω. Εμείς καταρχήν, και εγώ προσωπικά, το λέω εδώ και 3 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κατασκευή του έργου, είχαμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, το πώς θα είναι βιώσιμο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2016, συντάσσοντας μία μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και βιωσιμότητας, με βάση την οποία θέλαμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει καταρχήν όπως πρέπει, καλλιτεχνικά, και δεύτερον να είναι βιώσιμο, όπως είπατε. Η μελέτη αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δείξει το δρόμο. Το δρόμο αυτόν ακολουθούμε τώρα. Είναι η μελέτη που έχετε παραγγείλει. Της Deloitte. Η μελέτη της Deloitte. Αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Η οποία έχει 2 σκέλη όμως. Να σας για πω. Για την απλή λειτουργία. Η απλή λειτουργία λοιπόν. Ναι. Υπάρχει η απλή λειτουργία που είναι ένα. Έτσι για να ακούσει και ο κόσμος μερικά πράγματα. Ναι. Η απλή λειτουργία λοιπόν του πολιτιστικού που είναι ένα μοτέλ εκδηλώσεων. Ναι. Δηλαδή κάθομαι σε ένα γραφείο. Σε ένα χαρτί. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Χιντηράκης, μου λέει: θέλω μια αίθουσα εντάδε του μήνους. Εντάξει, πάρ' την, κάνει τόσο. Γεια σας. Αυτή λοιπόν έχει το ίδιο κόστος στο τέλος του χρόνου με μια λειτουργία η οποία θα έχει μια ήπια καλλιτεχνική, έτσι. Ήπια. Λυρική. Ναι. Έτσι, ένα ήπιο λυρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν επιλέγουμε σίγουρα τη δεύτερη λύση. Η τρίτη λύση ήταν μια πολύ βαριά χρήση από την αρχή, η οποία όμως θα εκτόξευε τα έξοδα του κέντρου στον αέρα και. Κάτι που δεν ήταν επιθυμητό. Εμείς λοιπόν προτιμάμε να ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο συντηρητικό. Θεωρώ ότι η επιλογή της Δημοτικής Αρχής στο πρόσωπο του κυρίου Μιχαηλίδη ήταν ό,τι καλύτερο και δεν πρόκειται μόνο για τον κύριο το Μύρονα, τον Μιχαηλίδη, τον καλλιτέχνη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο καταρχήν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος καταρχήν, με τον οποίο έχουμε άριστη προσωπική σχέση και συνεργασία. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνεργαστεί και με προηγούμενες δημοτικές αρχές και θα συνεργαστεί και με μελλοντικές, αν δεν είμαστε εμείς, με τον ίδιο φανατισμό, γιατί είναι ένας φανατικός Ηρακλειώτης. Και επίσης είναι και νομικός και πάρα πολύ καλός μάνατζερ. Ξέρει αυτή τη δουλειά καλύτερα από τον καθένα. Δεν είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος σκέφτεται μόνο την τέχνη του και ξέρει μόνο αυτό και κάτι άλλο. Αυτό κατάφερε να νοικοκυρέψει την ελληνική σκηνή. Ακριβώς. Λοιπόν, όπως είδατε. Κάναμε τις 2 πρώτες συναυλίες, εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου, έκανε και η περιφέρεια τη δική της στην έναρξη του έτους Ερωτόκριτου. Αυτές οι συναυλίες ήταν και δοκιμαστικές προκειμένου να δούμε κάποια πράγματα ή τέλος πάντων ήταν μερικές από τις δοκιμαστικές παραστάσεις οι οποίες έγιναν. Ήρθε ο κόσμος και πιστεύω ότι όλοι εντυπωσιάστηκαν. Αυτό δεν ήταν όμως σε καμία περίπτωση κάτι προεκλογικό. Δεν ήταν κάτι προσωρινό, δεν ήταν κάτι ωραία το κάναμε, είναι και εκλογές, τι ωραία. Και τέλος εκεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και καθημερινά, σχεδιάζονται 2 πράγματα. Πρώτον, η διοικητική, η καινούρια διοικητική διάρθρωση της ΔΕΠΤΑΗ, η οποία μαζί με τη συγχώνευση... Θα κάνετε τη συγχώνευση. Θα την κάνουμε τη συγχώνευση. Θα γίνει, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πότε γίνει. Πότε θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Το Σεπτέμβριο. Προχωράει η συγχώνευση. Και αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει. Τώρα γίνεται η συγχώνευση. Ο Μιχαηλίδης μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει μία δραχμή στην τσέπη να κάνει τίποτα. Η συγχώνευση γίνεται τώρα. Ταυτόχρονα, διοικητικά φτιάχνεται όλο αυτό το οργανόγραμμα το οποίο θα λειτουργήσει το πολιτιστικό. Στο οργανόγραμμα αυτό χρησιμοποιούνται παιδιά τα οποία ήδη δουλεύουν στη ΔΕΠΤΑΗ και έχουν ήδη άμεση σχέση με το χώρο. Θα γίνουν κάποιες προσθήκες από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί είτε να μην υπάρχουν στο Ηράκλειο είτε θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και ταυτόχρονα σχεδιάζεται το πλάνο έτσι, ούτως ώστε το πολιτιστικό να έχει την πρώτη του καλλιτεχνική σεζόν από το Σεπτέμβριο. Είχαμε πει, και εγώ προσωπικά το είχα υποσχεθεί, ότι δεν θα μείνει ούτε μία μέρα κλειστό, γιατί θα ρημάξει όπως ρήμαξαν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, όπως ρήμαξαν άλλα έργα, τα οποία θα φτιάχνουμε. Γίνονται τα εγγένεια, κόβεται η κορδέλα, βγαίνουν οι φωτογραφίες και μετά
μένουν στην τύχη τους. Να ξεχάσουμε τα κολυμβητήρια στις γούρνες, να θυμηθούμε τα Ολυμπιακά. Σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Παντού. Είναι μια ελληνική νοοτροπία. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι όλο το πλάνο το οποίο υπάρχει στο πολιτιστικό. Επειδή κάναμε προχθές μια συζήτηση. Κάνατε μια συζήτηση που παρευρέθηκα. Όχι, δύο συζητήσεις που έχω παρευρεθεί και εγώ. Έτσι για να δω τα σχέδιά σας που το πάτε. Είδα ότι έχετε ήδη κάνετε πολλές κουβέντες με όλους τους καλλιτεχνικούς φορείς, όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, από ό,τι δοκιμάρεσε αυτό, να δείτε η παραγωγή ντόπιου πολιτισμού. Τι θέση θα έχει σε αυτό το πράγμα? Ακούστε, αν να τον νοικιάζουμε, να κατεβαίνουν μόνο συγκροτήματα των Αθηνών και να δίνουν μια παράσταση και να φεύγουν. Όχι. Και πολλές φορές όχι. Η παραγωγή όχι, ντόπιου πολιτισμού. Το πολιτιστικό κέντρο θα πρέπει να έχει, όπως εγώ τώρα χρησιμοποιώ τα λόγια του Μιχαηλίδη και απλά τα μεταφέρω. Γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, και συνδράμω στο κομμάτι το πρακτικό και το διοικητικό. Ο κύριος Μιχαηλίδης λοιπόν λέει ότι το στίχημα είναι το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου να έχει από την αρχή ένα ξεκάθαρο πολιτιστικό στίγμα. Θα πρέπει να δηλώσει την παρουσία του, θα πρέπει να αρχίσει να λάμπει, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει στην πόλη αυτό που πρέπει. Θα έχει τις δικές του παραγωγές. Θα είναι όλα τα είδη τέχνης ευπρόσδεκτα και όλοι οι καλλιτέχνες. Αν είδατε προχθές στη συνάντηση, που εγώ έχω ξαναβρεθεί σε συναντήσεις παρόμοιες με καλλιτέχνες και ο καθένας κοιτούσε το δικό του το κομμάτι, ναι, ο ένας στο θέατρο, το ο άλλος στο μουσική, ο άλλος χοροδία. Αυτή έτσι. Τη φορά όχι. Είδα μια γενική συμπόρευση. Ήτανε αυτό, ο πολιτισμός μας ενώνει τελικά. Και εμένα μου άρεσε αυτό. Είδα λοιπόν ότι αυτό εγώ δεν το περίμενα. Ειλικρινά δεν το περίμενα και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι, την προηγούμενη είχα απογοητευτεί ο καθένας και τα δικά του ήθελε να περάσει. Ναι, θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις τέτοιες με άλλες ομάδες του Ηρακλείου, με πανεπιστημιακούς ίσως, με επιχειρηματίες, με οποιονδήποτε μπορεί να συμβάλλει. Χρειάζονται όλοι για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Το είπε και ο Μύρωνος προχθές ότι εγώ δεν επιθυμώ να γίνω, λέει, ο άρχον του πολιτισμού σε όλα. Όχι. Χρειάζονται άνθρωποι να βοηθήσουν από όλους τους τομείς της τέχνης, από όλα τα είδη τέχνης. Εγώ ευχαριστήθηκα προχθές γιατί υπήρχαν και πολύ σωστές προτάσεις και όλοι έθεσαν το δικό τους αίτημα σε σωστή βάση. Και επίσης αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, αν θυμάστε, που παροτρύναμε όσοι ήταν εκεί να συμπληρώσουν κάποια έντυπα, μια αίτηση. Αυτό δεν γίνεται για κάποιο λόγο, δεν γίνεται για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή το καλλιτεχνικό δυναμικό του Ηρακλείου είναι διάσπαρτο και δεν είναι γνωστό. Συμφωνώ. Με βάση αυτά τα χαρτιά θα φτιαχτεί μια βάση δεδομένων που θα ξέρουμε ότι ο κύριος Χιντηράκης κάνει αυτό, έχει ειδικότητα σε αυτό ή έχει εκείνη την καλή ιδέα. Ναι. Όλα αυτά θα μαζευτούν μαζί και όλα θα αξιολογηθούν. Και όλα αυτά είναι που θα ανεβάσουν και το επίπεδο. Δηλαδή, αν αύριο στο πολιτιστικό παιχτεί μια δική σας παράσταση, που κάνετε ένα θέατρο, και εγώ λοιπόν που κάνω ένα άλλο θέατρο, που μπορεί η πρόταση δική μου να απορριφθεί, εγώ θα χρειαστεί να ανεβάσω το επίπεδο μου προκειμένου να παιχτεί και το δικό μου. Ναι, αυτό ναι. Είναι όλο το οποίο τραβάει όλο το σύστημα. Ο υγιής ανταγωνισμός. Ακριβώς. Ναι. Ο υγιής ανταγωνισμός. Επίσης και όλα τα είδη μουσικής. Συμφωνώ. Τα πάντα. Έτσι, θα πρέπει, ναι. Αν είδατε και οι συναυλίες της ΕΡΤ ήταν έτσι στημένες, ούτως ώστε να δώσουν αυτό ακριβώς το στίγμα. Κάποιοι ρωτούν, αυτό που είπατε για την ήπια λειτουργία της ΕΡΤ, φτάνει το 1 εκατομμύριο το χρόνο? Αυτό θα χρειαστεί να βάλουμε από την τσέπη μας γύρω σε 600.000 ευρώ. Αυτά τώρα τα χρήματα... Καταρχήν να διευκρινίσω είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Χρειάζονται. Από πού θα τα βρούμε? Τα 600.000 ευρώ είναι η τρύπα, είναι η ψαλίδα. Η ψαλίδα. Αλλά ακούστε να δείτε τι γίνεται. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για βιωσιμότητα και όχι για κερδοφορία. Βιωσιμότητα, σωστά. Κερδοφόρα δεν είναι καμία πολιτιστική μονάδα σε όλο τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι, βιώσιμες όμως είναι. Ναι. Πολλές. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να βρεθούν με άλλους τρόπους. Είτε είναι χρηματοδοτήσεις από το Δήμο, είτε με την Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργείο Πολιτισμού. Το τρίπτυχο αυτό. Χορηγή. Χορηγή, γιατί θα βάλω εδώ τώρα να σας πω κάτι. Μεγάλο για τους χορηγούς πια. Οι χορηγοί λοιπόν, να σας πω, από το πολιτιστικό κέντρο πρόκειται να ωφεληθούν πάρα πολύ. Πρόκειται να ωφεληθούν οι αεροπορικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες, τα ξενοδοχεία του Ηρακλείου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και συνεδριακό κέντρο. Α, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έτσι. Θα μπορέσει να λειτουργήσει σε συνεδριακό κέντρο. Θα δημιουργηθούν καινούργια επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το θέατρο, με τη μουσική, με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο το χώρο του πολιτισμού. Θα δημιουργηθούν καινούργια επαγγέλματα. Παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει αυτά τα πράγματα και τώρα ζουν στην Αθήνα γιατί και δεν έχουν αντικείμενο. Τους δίνουμε διέξοδο εδώ. Έτσι, αύριο θα χρειαστούν, ξέρω εγώ, εξειδικευμένες μοδίστρες για να φτιάχνουν κουστούμια. Σε μια θεατρική παράσταση. Δημιουργούν μια καινούργια αγορά εντελώς.
στο Ηράκλειο. Όλοι αυτοί ωφελούνται και όλοι αυτοί θα πρέπει να συμβάλλουν με τον τρόπο τους ο καθένας, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να μπορέσει να λειτουργήσει. Κύριε Καπετανάκη, η εμπειρία τόσων χρόνων που παρακολουθώ τα τεκτενόμενα σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι πολλές φορές οι καλλιτεχνικοί διευθυντές αποτυγχάνουν, γιατί αλλάζει η πολιτική, το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο εκάστοτες αντιδήμαρχος πολιτισμού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για το Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός, αφού του δώσετε τις γραμμές που πρέπει να δώσετε, θα έχει τα χέρια του λιμένα να μπορεί να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά και δεν θα έχει την εντύπωση ότι κάποιος τον υποσκάπτει ή κάποιος του βάζει τρικλοποδίες ή κάποιος του κάνει άλλο. Πιστεύετε ότι έτσι θα λειτουργήσει ο Μιχαηλίδης? Θα τα δώσετε αυτά τα. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, να μιλήσω πρώτα για μένα. Εγώ, όπως και να έχει το πράγμα, η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι, λίγη η θητεία αυτή. Την 1η Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς ξανά Δημοτική Αρχή, αλλά ίσως να είναι και κάποιος άλλος. Εκλογές είναι, δεν ξέρει ποτέ κανείς. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή ξανά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το βάθος χρόνου το οποίο ορίζω για μένα είναι ο Σεπτέμβριος. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν μέχρι τότε θα πρέπει να έχω φροντίσει ούτως ώστε να είναι όλα αυτά που είπαμε τώρα έτοιμα για την πρώτη καλλιτεχνική σεζόν. Συμφωνώ. Συνδράμω και τον κύριο Μιχαηλίδη σε ό,τι αφορά την οργάνωση αυτή. Μάλιστα. Και ο κύριος Μιχαηλίδης λειτουργεί με έναν ορίζοντα, όχι του. Των 3-4-5 μηνών αυτών που όχι μένουν. Ναι, αρχής, αλλά με ένα ορίζοντα με βάθος χρόνου. Αν τώρα, την 1η Σεπτεμβρίου, δεν είναι ο κύριος Λαμπρινός δήμαρχος, δεν είμαι εγώ. Γιατί μπορεί να είναι και ο Λαμπρινός, να μην έχω εκλεγεί εγώ. Σωστά. Ναι. Δεν είναι ο κύριος Λαμπρινός, ή δεν είμαι εγώ, ή δεν είναι όλο αυτό το σύστημα το οποίο πάμε με αυτό το δεν πολύ συγκροτημένο και οργανωμένο τρόπο. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό που να βρεθεί μια καινούρια δημοτική αρχή, η οποία να του βάζει φρένο ή να του βάζει όρια ή οτιδήποτε άλλο εμπόδια. Θεωρώ όμως ότι το πρόσωπό του συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τη γενική αποδοχή και θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που κάνει και τώρα. Κοιτάξτε, ακούγοντάς σας με τέτοια αισιοδοξία να μιλάτε για τη συνέχιση του έργου, και εγώ αισθάνομαι ευτυχής αυτή τη στιγμή. Σαν ένας άνθρωπος που δούλεψε σε καλλιτεχνικό τομέα και έχω κι εγώ τις πίκρες μου. Όχι, και τις πίκρες μου καμιά φορά. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, ότι πάμε να κάνουμε μια παράσταση πολλές φορές αξιώσεων και δεν είχαμε χρήματα να την κάνουμε και τρέχαμε στον κάθε σούπερ μάρκετ να μας δώσει ένα χιλιάρικο ή ένα πεντακοσάρικο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ρωτάω τώρα εγώ, γιατί θέλει και ο χρόνος μας. Αύριο κάνω εγώ μια αίτηση και λέω ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, κύριε Καπετανάκη, θέλω να κάνω μια τέτοια εκπομπή, μια τέτοια παράσταση με 15 άτομα μουσικούς κλπ. Θα χρηματοδοτήσει τέτοιες παραστάσεις? Αυτό είναι θέμα του καλλιτεχνικού διευθυντή. Δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Είστε κολλητός του. Έχει να κάνει, ναι, αλλά έχει να όχι κάνει. Όχι εγώ συγκεκριμένη περίπτωση. Μια καλλιτεχνική αξία παράσταση. Σας πει 5 χιλιάρικα τι κοστίζει. Να σας πω, αυτή η παράσταση η οποία θα χρειαστεί χρηματοδότηση θα πρέπει να κριθεί από τον καλλιτεχνικό διευθυντή αν είναι αξιόλογη, αν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί, αν θα πρέπει να ανέβει ή να μην ανέβει. Ναι, σωστά. Αυτό δεν σωστά μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Κοιτάξτε, είπατε πριν για πίκρες και δυσκολίες. Πίκρες και δυσκολίες είχαμε πολλές σε όλη τη διάρκεια. Και αυτό το οποίο μας κράτησε είναι αυτή η αισιοδοξία που λέτε. Θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία να μην έχει γίνει το έργο, πάρα πολύ εύκολα. Υπήρχαν όλες οι δικαιολογίες να μην έχει γίνει το έργο, να βγαίναμε εμείς να κατηγορούμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που τα έκαναν έτσι, που τα έκαναν αλλιώς, που αυτό, και θα δικαιωνόμαστε κιόλας σε κάποιο βαθμό ίσως. Τέλος πάντων, κάποιοι θα ήθελαν να τα ακούσουν κι αυτά και μάλιστα κατηγορούμαστε πολλές φορές γι' αυτό. Αλλά δεν είναι το στυλ μας τέτοιο να κατηγορούμε και να γυρνάμε στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το έχουμε κάνει αυτό και να ήταν όλα καλά και να μην έχουμε αναλάβει και το ρίσκο ούτε να το τελειώσουμε, ούτε να το λειτουργήσουμε, ούτε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Όμως ο Ηρακλειώτης δεν θα είχε πολιτιστικό κέντρο. Η Κρήτη. Να, γιατί έτσι αλλιώς. Εάν εγώ τα είχα κάνει τα πράγματα, δεν τα είχα κάνει καλά, θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα με κατηγορούσα. Έχετε κάποιες κριτικές για κάποια μικροπράγματα, για κάτι καθίσματα, για κάτι από εδώ, για κάτι από εκεί. Τα καθίσματα, ναι, υπάρχει θέμα, θα το λύσουμε όμως. Αλλά
Εμάς μας ενδιαφέρει. Η φιλοσοφία είναι ότι προχωράμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σωστά λάθη, τα σωστά είναι σωστά. Τα λάθη προχωρώντας τα διορθώνουμε αν κάνουμε κάπου λάθος. Το θέμα είναι να βλέπουμε το φωτάκι στο βάθος στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε, να προχωράμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Έτσι, και είτε πιο γρήγορα αν είναι τα πράγματα εύκολα, είτε πιο αργά αν τα πράγματα είναι δύσκολα, πάντως εκεί θα φτάσουμε. Είστε ρεαλιστής, κύριε Καπετανάκη, γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας. Εάν δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις πουθενά. Εάν προχωράς όμως, κάποια στιγμή θα φτάσεις. Δεν διαφωνούμε. Αυτό είναι όλο. Αυτό. Μου αρέσει ο ρεαλισμός αυτός, όσο μου αρέσει και η σιγουριά σας για αυτό το θέμα, γιατί αυτό δίνει στον κόσμο και μια υπόσχεση ότι αυτό το πράγμα θα πάει μπροστά. Ότι θα αλλάξει τη μορφή της πόλης ή του πολιτισμού γενικότερα. Και εμένα μου αρέσει να τα ακούω. Είπατε όμως ότι έρχονται εκλογές ή δεν ξέρουμε. Ας ελπίζουμε είτε εσείς είτε μια άλλη δημοτική αρχή θα έχει την ίδια φιλοσοφία, ώστε και εμείς εδώ αυτή η πόρτα να μην είναι πόρτα δύσκολο να περνάς, να είναι εύκολη για τον πολίτη. Να μπαίνει εύκολα μέσα. Δικό του να το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι και σε αυτές τις εκλογές πιστεύω ότι θα είμαστε ξανά δημοτική αρχή. Αλλά στο ενδεχόμενο που δεν είμαστε, ελπίζω και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, αν έρθουν, να το αγαπήσουν με τον ίδιο τρόπο που το αγαπάμε εμείς. Αυτό λέω. Και αυτό που το έχω ξαναπεί είναι ότι όταν ασχολείσαι με την πολιτική, πρέπει να είσαι πολιτικός μόνο με την έννοια του ότι εκλέγεσαι. Σωστά. Και από εκεί και ύστερα, το μάτι σου θα πρέπει να είναι το μάτι του πολίτη που κυκλοφορεί στην πόλη και βλέπει τα στραβά. Και όταν βρεθείς από μια πολιτική θέση που αυτό το στραβό είναι στην δική σου δυνατότητα να το διορθώσεις, να το κάνεις. Να είσαι ένας πολίτης με δυνατότητα αλλαγών. Και όταν μετά περάσει ο καιρός και δεν είσαι πια πολιτικός, να λες έκανα κι εγώ αυτό, έκανα κι εγώ εκείνο και να σ' αρέσει να το ικανοποιήσω ο ίδιος. Η προσωπική ικανοποίηση είναι το μεγαλύτερο. Κύριε Καπετανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λύσατε αρκετές απορίες και μένουμε με εκείνη την αισιοδοξία και το χαμόγελο σας ότι θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θα πάει. Θα λειτουργήσει. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.